Καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. 12 με 1 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, West Radio 98 και στο μικρόφωνο Μιχάλης Αγραφιώτης. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα της επικαιρότητας. Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, γνωστός σε όλους βεβαίως και μέσα από την τηλεόραση του West Channel, περιφερειακός σύμβουλος και βεβαίως ένας άνθρωπος που θα μας κατατοπίσει για πολλά συμβαίνοντα και στην τοπική αλλά και στην πανελλαδική επικαιρότητα. Εμείς όμως να πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι παίζει αυτή τη στιγμή και πανελλαδικά αλλά και τοπικά. Πριν από λίγο βγήκε στη Βουλή ο κύριος Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, και είπε ότι αναγνωρίζονται οι θυσίες του ελληνικού λαού. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική του τοποθέτηση, γιατί έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στο Eurogroup αλλά και γενικότερα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάτι λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει και επανερχόμαστε. Το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής σε τροχιά υλοποίησης και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που η χώρα κατά το παρελθόν έχει αναλάβει απέναντι στους εταίρους της. Και αυτή η προσπάθεια μεθοδική και συστηματική, γίνεται σε ένα εξόχως πιεστικό στο εσωτερικό και ιδιαίτερα, όπως είπατε σωστά, ρευστό και άκαμπτο στο εξωτερικό περιβάλλον. Υπό στενούς χρονικούς περιορισμούς και υπό εξαιρετικά συγκεκριμένους και περιορισμένους, λόγω της χρόνιας αναξιοπιστίας της χώρας, βαθμούς ελευθερίας. Οι στόχοι αυτής της προσπάθειας, που είναι η συνέχιση και επικαιροποίηση μέσω της επιμήκυνσης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής και η αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι ταμιακές ανάγκες, να ολοκληρωθεί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και να διοχετευτεί ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, φαίνεται να επιτυγχάνονται. Και οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών να αναγνωρίζονται. Ως προς τα ερωτήματά σας, θα απαντήσω και στα τέσσερα, γιατί θεωρώ ότι και στο πρώτο δεν έχει καλυφθεί η ερώτησή σας από την απάντηση που μόνο σας δώσατε. Στο πρώτο ερώτημα, ως προς τις προαπαιτούμενες ενέργειες που έπρεπε να λάβει η χώρα ώστε να εκταμιευθεί η επόμενη δόση του δανείου. Κύριε συνάδελφε, όλες αυτές οι προαπαιτούμενες ενέργειες αναπτύσσονται μέσα στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή, καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής και παρουσιάζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους. Όπου απαιτείται ή προβλέπεται, αποτυπώνονται σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Άρα δεν είναι μόνο η πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα προαπαιτούμενα, είναι και μια σειρά από άλλα νομοθετικά πονήματα που ήρθαν στη Βουλή. Πολλές από αυτές τις προαπαιτούμενες ενέργειες αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας από τον προηγούμενο Μάρτιο. Αρκετές από αυτές λίμναζαν και θα έπρεπε από καιρό να είχαν εφαρμοστεί και χωρίς να μας τα επιβάλλει κανένας δανειστής. Μεταξύ άλλων, στις προαπαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνονται οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις επόμενης διετίας, η κατάθεση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής, ρυθμίσεις για την εισαγωγή αυτόματων μηχανισμών ελέγχων των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πρωτοβουλίες για την αποφυγή δημιουργίας μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων οφειλών από το δημόσιο, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας, παρεμβάσεις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, δράσεις για την αναδιοργάνωση των φορολογικών μηχανισμών, ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, ενέργειες για την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μάλιστα, ακούσαμε και τον κύριο Σταϊκούρα τι είπε πριν από λίγα λεπτά ακριβώς στη Βουλή, σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά με την οικονομία. Και από ό,τι φαίνεται, η Alpha Bank σε έκθεσή της λέει ότι η Ελλάδα απελευθερώνεται από τα δανεισμά του δανεισμού. Τι αναφέρουν εκτιμήσεις των αναλυτών της Alpha Bank? Βλέπω εδώ ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στο βήμα.gr, το οποίο θα είναι αρκετά ενδιαφέρον να το διαβάσουμε.
Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές άλλες κοινωνικές αναταράξεις μπορούμε να πούμε. Έχουμε μια ισχυρή έκρηξη βόμβας στο Χαλάνδρες, η μονοκατοικία, στην οικία που διαμένει η πρόεδρος Εφετών, που εκδικάζει την υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία Παναγόπουλου και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί. Η σύνοδος κορυφής, ο πρωθυπουργός θα ζητήσει την Πέμπτη να υπάρξει λύση στο Eurobrook και στο Μαξίμου, ελπίζουν σε συμβιβασμό Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Βερολίνου. Εγώ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα αποχωρήσει το νουτού κάποια στιγμή και θα αναλάβει όλο το χρέος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. ΣΥΡΙΖΑ ποντάρουν τώρα και στο Eurogroup. Πολιτικά δικαιωμένη αισθάνεται η Κουμουνδούρου από τη συζήτηση μεταξύ των πιστωτών. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακόμα μια υπόθεση ομοιρίας της Διευθύντριας του Ταμείου Δανείων και Παρακαταθήκων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Τζιμισκή. Τι θα γίνει τώρα και σε αυτή την υπόθεση, αναμένουμε το ρεπορτάζ να μας διαφωτίσει. Και χθες πραγματοποιήθηκε εδώ στην Κοζάνη, στο Δημοτικό Αναψυκτήριο, μια ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλεγούν και να τοποθετηθούν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος και βεβαίως να γίνουν κάποιες έτσι διευκρινήσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία της Κυριακής για την ανάδειξη μελών, για την συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μηνός. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Αναψυκτήριο της Κοζάνης και επανερχόμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη για να συζητήσουμε τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας αλλά και να έχουμε και τις πολιτικές τοποθετήσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Κοζάνης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δρομολογημένης πανελλαδικής συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα γίνει στο τέλος αυτού του μήνα και στις αρχές του επόμενου μήνα, το τριήμερο από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, στο Εθνικό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα. Σε αυτή την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση θα συζητήσουμε το σχέδιο της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, θέματα οργανωτικής ανασυγκρότησης και θα πραγματοποιήσουμε και μία ενημέρωση σχέση με τα πετραγμένα της οργάνωσης, το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τις προηγούμενες εκλογές, όπου όπως είναι γνωστό έχει εκλεγεί μία αντικαμιλής γραμματεία στην Κοζάνη και μία αντίστοιχη γραμματεία στην Εορδαία, με σκοπό να προγραμματίσουν αυτές οι γραμματείες από κοινού ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις σε όλο τον νομό Κοζάνης. Αρκετές από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί. Σήμερα αναμένουμε εδώ να έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Παράλληλα, ξέχασα να πω ότι θα δρομολογήσουμε και τη διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για την παραδική συνδιάσκεψη. Εκλέγοντας σήμερα μια χωρητική επιτροπή, θα δεχόμαστε υποψηφιότητες μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ. Οι δε εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή που μας έρχεται, δηλαδή στις 25 του μήνα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στα γραφεία του κόμματος. Μάλιστα, είδαμε λοιπόν τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο που ετοιμάζεται περιττωδώς από ό,τι φαίνεται για την εθνική συνδιάσκεψη στα τέλη του μηνός και για το συνέδριο του Μαρτίου. Όμως έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη, Περιφερειακό Σύμβουλο, για να συζητήσουμε τα δρόμενα, τις εξελίξεις που είναι και στο τοπικό επίπεδο Παναγιώτη καταιγιστικές. Παρατάξεις ακούω γίνονται στην παράταξη Δακή και συγκλίνονται όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Σε εσάς είχατε σήμερα η παράταξή σας είχε της Μίζωνος Αντιπολίτευσης μία συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη τον Γιάννη Σόκουτη. Δώσ' μας έτσι τα στοιχεία και πες μας λίγο έτσι το κλίμα που επικρατεί. Καλημέρα Μιχάλη, σε σένα και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία και δική μου χαρά να συνομιλήσουμε. Ναι, σήμερα πριν από λίγο υπήρξε μια συνάντηση με πρωτοβουλία του επικεφαλής της παράταξης, του Γιάννη του Παπαϊορδανίδη, και τη συμμετοχή των μελών του συνδυασμού που εκλέχθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον Γιάννη Σόκουτη. Μια συνάντηση η οποία έχει ως στόχο να τεθούν κάποια ζητήματα από την πλευρά μας, να ακούσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη. Ναι, νομίζω ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι απόψεις συγκλίνουν και νομίζω ότι είναι χρήσιμες τόσο για εμάς όσο και για την συμπολίτευση, γιατί πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα και τα περιθώρια να ασχολούμαστε με μικροαντιπολιτευτικές τακτικές και με έτσι επιλογές
που σε τελική ανάλυση βλάπτουν τον τόπο μας και κατ' επέκταση τη Δυτική Μακεδονία. Ο καιρός επιτάσσει μια συστράτευση των δυνάμεων, των πολιτικών δυνάμεων, στα ζητήματα που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο και να δώσουν να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτή την περιβόητη και περίφημη ανάπτυξη που πολλοί επιπλύζουν σαν καραμέλα στο στόμα τους, αλλά και όχι σε κάποια ζητήματα που θεωρούμε ότι δεν συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου αυτός είναι και ο σοβαρός ρόλος, πιστεύω, μιας αντιπολίτευσης στα πλαίσια ενός ελέγχου για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Παναγιώτη, θέλω να μου πεις έτσι, γιατί έρχεσαι σε επαφή καθημερινά με πολύ κόσμο, μιλάς μαζί τους, σου λένε τις απόψεις τους, τα παράπονά τους, πολλές φορές επικρίνουν αυτά που κάνετε. Θέλω να μου δώσεις μία εικόνα, πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή τη Δυτική Μακεδονία και ποια είναι η όλη κατάσταση που επικρατεί και αν είσαι αισιόδοξος για το μέλλον αυτής της περιοχής. Δυστυχώς, να ξεκινήσουμε από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί με τον περίφημο Καλλικράτη και με την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτές βρήκαν ένα μεγάλο εμπόδιο, έναν τοίχο, αν θέλεις, Μιχάλη, σύμφωνα με τις εξελίξεις που είχαμε, τις οικονομικές και τις πολιτικές στον τόπο μας. Άρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς είναι ουραγός και παρατηρητής των εξελίξεων σε πάρα πολλά θέματα. Εξάλλου το βιώνουμε στην καθημερινότητα όλοι οι συμπολίτες μας, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και στο δικό του βαθμό. Η κατάσταση περιγράφεται με μελανά χρώματα, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως όσοι ασχολούνται με τα κοινά και δει οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους, οφείλουν να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Εδώ έγκυται και ο δικός τους ρόλος, έστω με τα λίγα υπάρχοντα, έστω με τα λίγα διαθέσιμα, να πάρουν αυτές τις πρωτοβουλίες στην πανθομολογουμένως δύσκολη πολιτική και οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ούτως ώστε να πείσουν πρώτα τους ίδιους τους εαυτούς και μετά τους συμπολίτες ότι αγωνίζονται προς μια κατεύθυνση που θέλει να προσθέσει κάτι στον τόπο και όχι να αφαιρέσει. Χωρίς πολλές μεγάλες κουβέντες, χωρίς μεγαλεπίβολα σχέδια και πρωτοβουλίες που τις περισσότερες φορές είναι λόγια κενά περιεχομένου, αλλά να αποδείξουμε στον κόσμο ότι όντως εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι από λόγια, Μιχάλη, έχουμε χορτάσει και πολύ περισσότερο έχουμε χορτάσει από τους ηγέτες της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ήδη έπαιξε σε ένα ρεπορτάζ εκεί με τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, του κυρίου Σταϊκούρα. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το σενάριο της περίφημης δόσης των 33 δισεκατομμυρίων αρχικά και πόσοι θα χορτάσουν όταν έρθει, όσοι έρθει και με όποιους όρους θα έρθει, αλλά δυστυχώς με τις δηλώσεις των πρωτοκλασσάτων στελεχών της κεντρικής πολιτικής σκηνής, μηδενός εξαιρουμένου, το τονίζω, έχουμε χορτάσει. Μας λέγανε ότι από τον Αύγουστο διαδήλωναν έτσι με στεντόρια φωνή ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ότι θα έρθουν τα χρήματα, ότι θα τονωθεί η πραγματική οικονομία, ότι θα καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης επιβίωσης, θα έλεγα εγώ πλέον, του κόσμου. Μας είπαν ότι τα χρήματα φτάναν, δεν φτάνανε μέχρι το Σεπτέμβριο. Τώρα μας λένε ότι φτάνουν, δεν φτάνουν μέχρι τον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου και πάει λέγοντας. Μα κάποιος μπορεί να διερωτηθεί, υπάρχουν λεφτά, τι γίνεται? Ασφαλώς και δεν υπάρχουν. Γι' αυτό νομίζω ότι και ένας μέσος υγιώς σκεπτόμενος πολίτης μπορεί να το αντιληφθεί, γιατί βλέπουμε, Μιχάλη, η αγορά έχει στεγνώσει, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα πίσω από το άλλο, δεν αποδίδει τίποτα και δυστυχώς χρησιμοποιείται έτσι μια πραγματικότητα για να εκβιάσει το λαό, αν θέλεις, και τους βουλευτές, εξευτελίζοντάς τους, αν θέλεις, και σε σχέση με αυτά που έλεγαν πριν από μήνες. Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι οι εταίροι μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις, και συγχωρέστε με, δεν είμαι
ούτε φωστήρας της πολιτικής σκηνής, είμαι ένας νεοσός, εκφράζω απλά την ταπεινή προσωπική μου άποψη ως Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Όμως σαν άτομο έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο και το τονίζω αυτό, και ο κόσμος αυτός σου μεταφέρει πράγματα. Δεν είναι, υπάρχει η ταχυδοδή, σου λέει το πόνο του, σου λέει το παράπονο του, σου λέει την πικρία του για αυτά που περνάει. Και αυτό το πράγμα καλό είναι εσύ που μπορείς και έχεις μια καλύτερη πρόσβαση προς τα κοινά να το... μπορείς να το μετουσιώσεις και να καταλάβεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό που ήθελα λίγο σε αυτά πάνω στην τοποθέτησή σου, Παναγιώτη Θεοδωρίδη, θα ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Αν θεωρείς ότι οι εκπρόσωποι μας στην κεντρική πολιτική σκηνή από όλα τα κόμματα έχουν ευθύνες για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, και πριν που αναφερθήκαμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αν θεωρείς ότι και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η σημερινή ηγεσία της, έχει ευθύνες που είμαστε ουραγός ως Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα λίγο να μου πεις την προσωπική σου άποψη πάνω σε αυτό. Προφανώς και ευθύνες έχουν, Μιχάλη, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται και ασκούν την εξουσία. Δεν έχει ευθύνη κάποιος ο οποίος δεν διαχειρίζεται και δεν ασκεί εξουσία, ή αν θέλεις έχει πολύ λιγότερη αναλογικά σε σχέση με αυτόν που ασκεί και διαχειρίζεται την εξουσία. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι βλέπω μια ηγεσία και μια κυβέρνηση χωρίς σχέδιο. Αλλά από την άλλη δεν πείθηκε η αντιπολίτευση ή όποιες αντιπολιτευτικές δυνάμεις που πολλές φορές με κάποιες έτσι κορώνες βγαίνουν και λαϊκίζουν ασύστολα, γεγονός που δεν το επιτάσσει και η εποχή μας, και ακούω πάρα πολύ κόσμο να μην του αρέσουν και αυτού του είδους οι φωνές, διότι ο απλός πολίτης, ο άνεργος, ο άνθρωπος που ο οποίος είχε μάθει να ζει με μια αξιοπρέπεια, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τις οικονομικές, και πλέον ντρέπεται γιατί δεν έχει να βγάλει τα προζήν να ταΐσει το παιδί του για να το στείλει στο σχολείο, έχει βαρεθεί να ακούει διαρκώς να κατηγορούμε το σκοτάδι και να μην προσπαθούμε να ανάψουμε ένα κερί. Δηλαδή μια κοινή διαπίστωση τι φταίει, τι δεν φταίει, τι γίνεται σωστά, τι δεν γίνεται σωστά, δεν βοηθά. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε βοηθά μόνο εάν δούμε μια καλύτερη μέρα στην ελληνική οικογένεια. Θα μου πεις, Μιχάλη, και θα πούνε και οι φίλοι ακροατές, αυτό μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά δεν βλέπουμε και φως στον ορίζοντα, δηλαδή μια χτίδα αισιοδοξίας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή η απεσιοδοξία και η έλλειψη διάθεσης που υπάρχει στον κόσμο, ο οποίος δεν θέλει να πιστέψει σε τίποτα και ο οποίος πολλές φορές καταφεύγει από μια αντίδραση και σε ακραίες, αν θέλεις, έτσι, πολιτικές τοποθετήσεις, οι οποίες έχει αποδείξει και η ιστορία ότι μόνο κακό μπορούν να κάνουν σε έναν τόπο, να βλάψουν και όχι να βοηθήσουν. Τώρα όσον αφορά την άποψή μου, την προσωπική μου άποψη για το τοπικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, και εκεί προφανώς φέρει ευθύνες η ηγεσία για κάποιες λανθασμένες επιλογές. Όπου φτώχεια και γκρίνια, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι παραδίδουμε τα όπλα και δεν αγωνιζόμαστε. Δυστυχώς λείπει ένα στρατηγικό σχεδιασμός για τη Δυτική Μακεδονία. Το έχουμε πει επανειλημμένα και ως παράταξη και διαστόματος του επικεφαλής του Γιάννη Παπαϊορδανίδη στα περιφερειακά συμβούλια. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε ταχύτητα και να ακολουθήσουμε και το παράδειγμα κάποιων άλλων περιφερειών. Για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, ο Πέτρος ο Τατούλης έχει κάνει καταπληκτικά βήματα και δεν ακολουθεί τις εξελίξεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά πηγαίνει ένα βήμα μπροστά με διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνει, με ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχει εκεί για την περιοχή του. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα, για τις εξελίξεις τώρα της επικαιρότητας, Παναγιώτη, για τη διαθεσιμότητα θέλω μια τοποθέτησή σου, που υπάρχει, έτσι, υπάρχει μια αναστάτωση και στους ανθρώπους του Δήμου Κοζάνης εδώ, και έχουμε και τις καταλήψεις πόσες μέρες, έχουμε κινητοποιήσεις. Τώρα στη Βουλή, από ό,τι βλέπω από ένα δελτίο τύπου της βουλευτή της Ραχίλ Μακρύ, ότι συζητείται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης το θέμα της διαθεσιμότητας. Θέλω μια έτσι τοποθέτηση, και όχι τόσο πολιτική, Παναγιώτη Θεοδωρή, θέλω και από την ανθρώπινη πλευρά αυτού του ζητήματος, γιατί είναι και, υπάρχει και μια ανθρώπινη πλευρά. Νομίζω ότι μόνο από την ανθρώπινη διάσταση να το δει κανείς. Είναι πολύ άσχημο, Μιχάλη, έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται επί 15 χρόνια και ζει την οικογένειά του,
ξαφνικά εν μία νυχτή να το ανακοινώσει ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα. Αυτό είναι μία αμήλικτη, μία σκληρή πραγματικότητα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος στον πλανήτη που να μην νιώθει ένα συνέστημα συμπαράστασης προς αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο επέτρεψε μου την έκφραση να πω ότι το συχαίνομαι, αγαπητέ Μιχάλη, είναι όλα αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνονται από την πλευρά τη δική μας, των πολιτικών, στην αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή, που ενώ είναι γνωστό τη πάση ότι βρισκόμαστε σε τετελεσμένα γεγονότα, σε αποφάσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, διότι πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου με τα περίφημα μνημόνια, για να εκταμιευθούν και αυτές οι δόσεις που ως επέτες πλέον αποδεικνύεται περισσότερο από ποτέ ότι τις έχουμε ανάγκη. Άρα, το να κάνεις μια δήλωση συμπαράστασης, είτε ως πολιτικός ο οποίος ανήκει στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, για μένα δεν λέει τίποτα. Μακάρι να συμβεί κάτι άλλο, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση και δυστυχώς πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, όχι δίκαιο αλλά επί αδίκο, με αποφάσεις που πλήττουν οριζόντια και παίρνουν κεφάλια, θα βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο χωρίς δουλειά. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, για μένα είναι ψεύτης. Έχουν ψηφιστεί αυτά και αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση να υφίσταται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ολοκληρωθούν. Αυτό είναι η σκληρή και η αμήλικτη πραγματικότητα. Στην ανθρώπινη διάσταση, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος ο οποίος να μην νιώθει άβολα ή να μην συμπαρίσταται σε αυτούς τους ανθρώπους που ξαφνικά με οποιονδήποτε τρόπο επιλέχθηκαν, εργαζόντουσαν τόσα χρόνια και ξαφνικά θα βρεθούν στο δρόμο μη γνωρίζοντας τι ξημερώνει, τι μέλη γενέστε για αυτούς και τις οικογένειές τους. Αλλά αυτή είναι η ζώσα πραγματικότητα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγα μόλις λεπτά με τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη εδώ στο West Radio 98 για να σχολιάσουμε την τοπική επικαιρότητα, τα υπόλοιπα ζητήματα και επανερχόμαστε. Ο Real FM στο West Radio, το πρώτο ραδιόφωνο της Αθήνας στους 98 FM. Νίκος Χατζηνικολάου, Γιώργος Τράγκας, Γιάννης Καλαμίτσης, Γιώργος Γεωργίου, Άκης Παυλόπουλος, Κώστας Χαρδαβέλας, Γιώργος Λιάγκας, Ελεάνα Τριφίδου. Είναι όλοι εδώ, στο West Radio, στους 98 FM. Real FM, West Radio, το αληθινό ραδιόφωνο στους 98 FM. Εσύ νομίζεις ότι παίζεις επιθετικά με τυρκουάς, παντελόνι και καναρινή σακάκι? Πάρε μια κόκκινη κάρτα για να μάθεις. Δηλώνεις φιλαθλός της μόδας? Go Gate One! Προπονήσου σωστά, μάθε όλες τις στρατηγικές της μόδας από τους ειδικούς και επέλεξε μοναδικές συλλογές μόδας που θα σε οδηγήσουν στη νίκη. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα Go Gate One. Μεγάλο Αλεξάνδρου 47, Κοζάνη. Και ας τους άλλους να σου σφυρίζουν. Κλείσε τα μάτια, αλλά μη σκεφτείς. Μόνο ονειρέψου. Μόνο νιώσε. Μόνο να ξέρεις ότι κάθε σου στιγμή μπορεί να έχει τη γεύση που θέλεις. Αρτοδημιουργίες Πουλιάνας. 3η Σεπτεμβρίου 23 στην Κοζάνη. Πουλιάνας. Ψωμί με διάσημη υπογραφή. Κρύο. Τι έγινε, Γιάννη, γιατί κάνεις έτσι? Τι να κάνω, ρε Μαρία, άρχισαν τα κρύα. Πού θα βρω λεφτά για πετρέλαιο? Πετρέλαιο, ακόμη εκεί έμεινες εσύ? Τι εννοείς? Για μεγάλη οικονομία στη θέρμανση, πάρε κλιματιστικό inverter Α+ ενεργειακής κλάσης. Με 12 ώρη χρήση και θα καίες μόνο από 39 ευρώ το μήνα. Δοκιμασμένο, σου λέω. Σοβαρά, τρέχω για inverter. Αυτό είναι οικονομία.
Welcome Stores Ιωαννίδης. Αποκτήστε τώρα κλιματιστικό 12.000 BTU Media Inverter Alpha Plus ενεργειακής κλάσης με 459 ευρώ και μεγάλη γκάμα θερμαντικών από 19 ευρώ. Άμεσα διαθέσιμα και έτοιμο παράδοτα. Και αν έξω έχει κρύο, μέσα έχει inverter. Μη σκάς. Welcome Stores Ιωαννίδης. Κοζάνη, Φιλίππου Β26. Τολεμαΐδα, πρώτο χιλιόμετρο από Τολεμαΐδας Κοζάνης. Ας το πάνω μας. West Radio στους 98, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι σήμερα ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης και συζητάμε και για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και γενικότερα το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στη Δυτική Μακεδονία. Και Παναγιώτη, θα ήθελα να έρθουμε, συζητήσαμε για τις ευθύνες του κεντρικού πολιτικού συστήματος, για το πώς πάει εδώ η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για τη διαθεσιμότητα. Πάμε όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ τώρα να συζητήσουμε λίγο, να ανοίξουμε και το θέμα της δικής σας παράταξης, το αρχίζουμε μαζί, που στις εκλογές του 2010 πήγε αρκετά ικανοποιητικά, όμως από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει και θα διεκδικήσει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ο κ. Παπαϊορδανίδης και το 2014. Πολλά ακούγονται ότι θα είναι ανεξάρτητος πλέον υποψήφιος και όχι με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα μία τοποθέτησή σου πάνω σε αυτά όλα που διαμορφώνεται στην παράταξή σας. Καταρχήν, να πούμε αρχικά, Μιχάλη, ότι αυτά τα οποία θα πω είναι προσωπικές απόψεις και δεν είναι προϊόν συζητήσεων σε επίπεδο παραταξιακό ή σε επίπεδο συνδυασμού. Διότι... Εγώ εδώ έχω καλεσμένο τον Παναγιώτη Θεοδωρή. Δεν έχω ούτε τον Γιάννη Παπαϊορδανίδη ούτε την αρχίζουμε μαζί. Όχι, οφείλω να κάνω αυτή την επισήμανση, διότι δεν έχει γίνει ακόμη κάποια παράταξη ούτε σε επίπεδο αιρετών που έχουν εκλεχθεί στο, ούτε σε επίπεδο συνδυασμού. Επομένως, θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη ως μέλος του συνδυασμού του αρχίζουμε μαζί του Γιάννη Παπαϊορδανίδη. Μιχάλη, είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαμορφωμένο πολιτικά περιβάλλον, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Πλέον, οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το συσχετισμό του 2010, όπου και είχαμε τις εκλογές για την αυτοδιοίκηση, και αυτό, ως γνωστόν, ως απόρρια των εξελίξεων, είναι προφανές ότι θα αλλάξει, πιστεύω, εντελώς και το τοπίο στην περίπτωση και των υποψηφιότητων και του καταρτισμού των ψηφοδελτίων. Διότι μην ξεχνάμε ότι το 2010 πήγαμε στις εκλογές με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με Γιώργο Παπανδρέου πρωθυπουργό, ο οποίος επέλεξε προς ευχάριστη έκπληξη και πολλών τον Γιάννη Παπαϊορδανίδη να ηγηθεί του συνδυασμού ως υποψηφίου περιφερειάρχη στην Δυτική Μακεδονία. Πλέον όμως αυτό δεν υφίσταται, διότι έχουμε ένα εντελώς συρρυκνωμένο ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία πολύ στα κάτω της, η οποία φθορά, πιστεύω, και φθήνουσα πορεία θα μεγαλώνει, δεδομένου ότι είναι ο βασικός πελώνας των κυβερνητικών εταίρων και, ως γνωστόν, με όλα αυτά τα οποία υφιστάμε θα είναι φύση αδύνατο να μην έχει φθορά. Και από την άλλη έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, είτε έχει το ίδιο πολιτικό ιδεολογικό προστάσιο είτε έχει εντελώς διαφορετικό, αυτή τη στιγμή στην κοινωνία εμφανίζει ιδιαίτερα αυξητικές δυνάμεις. Άρα, έκανα αυτή την περιγραφή για να υπερθεματίσω του γεγονότος ότι δεν έχει καμία σχέση το πολιτικό σκηνικό σήμερα και πώς θα πορευτούν οι παρατάξεις σε σχέση με το 2010. Άρα αυτό, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, μπορεί να επηρεάσει τα πάντα. Ναι, δεν είναι περίεργο να δούμε και ψηφοδέλτια εκπλήξεις ή συνδυασμούς με άλλους επικεφαλείς. Διότι πλέον, ενώ πριν από λίγο καιρό, Μιχάλη, και είναι μια αλήθεια αυτή και οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε, πριν από λίγο καιρό όλοι επιζητούσαν πάρα πολύ να έχουν τη στήριξη ενός κόμματος εξουσίας για να κατέλθουν σε εκλογές, πλέον επειδή το κλίμα δεν σηκώνει,
επειδή ο κόσμος έχει απειβδίσει με όλους αυτούς τους σχηματισμούς που μας φέραν εδώ, που μας φέραν όλα αυτά τα χρόνια, όλοι θα θελήσουν να προβάρουν ένα κουστούμι ανεξάρτητης υποψηφιότητας. Αυτό είναι αλήθεια, από όπου και αν προέρχονται. Το ζητούμενο είναι αν θα βρεθούν οι κοινωνικές συμμαχίες, αν θα βρεθούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, για να έχει μια δυναμική το οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο. Τώρα, επαναλαμβάνω, στα του οίκου μας δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Γιάννης Παπαϊορδανίδης θέλει να είναι υποψήφιος και αν το θέλει θα είναι υποψήφιος. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις και πολλές ανακατατάξεις όσον αφορά στη στελέχωση των ψηφοδελτίων που θα διεκδικήσουν την αιρετή περιφέρεια για τις εκλογές που θα έχουμε σε 1,5 χρόνο. Και μια προσωπική άποψη, το ίδιο πιστεύω ότι θα συμβεί και σε επίπεδο Δήμων. Ο ιδανικός συνδυασμός Παναγιώτη Θεοδωρίδη, τι είδους στελέχη πρέπει να εμπεριέχει για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές στην περιφέρεια? Μιχάλη, νομίζω ότι... Δηλαδή να σου πω κάτι, στην προηγούμενη φορά έπαιρνε ένας βουλευτής τηλέφωνο, έλεγε θα βάλεις αυτά τα στελέχη. Έπαιρνε το κόμμα τηλέφωνο, έλεγε θα βάλεις αυτά και στις δύο παρατάξεις. Τώρα σηκώνει τέτοια πράγματα ή πρέπει να είναι στελέχη? Πάρα πολλά στελέχη, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην αυτοδιοίκηση, Μιχάλη, κατάφεραν να επιβιώνουν και να ζουν και να βασιλεύουν επειδή ακριβώς στηριζόταν η εκλογή τους στην περίφημη πελατειακή σχέση που είχαν αναπτύξει με τους πολίτες. Οι πολίτες δεσμευμένοι ή έχοντας μία ελπίδα, μία προσδοκία ότι κάποιος μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν ένα καλύτερο αύριο, δενόντουσαν στο άρμα του X υποψηφίου, του X πολιτικού παράγοντα. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται. Διότι και η πελατειακή σχέση έχει κοπεί και ορθώς έχει κοπεί, και από την άλλη οι πολίτες ορθώς, αν θέλεις, δεν πιστεύουν πλέον σε πολιτικά φαντάσματα. Ζούνε μια σκληρή πραγματικότητα που έχει να κάνει πρωτίστως με την επιβίωσή τους, και όλα αυτά μέχρι στιγμής έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, τι να πεις ένα εξαίρετο στέλεχος από τον επιστημονικό χώρο, για παράδειγμα, να στελεχώσει ένα συνδυασμό μιας παράταξης όταν έχει ξοδέψει 10-15 χρόνια σε σπουδές, σε μεταπτυχιακά, στις Παναγιάς τα μάτια και είναι άνεργος. Με τι διάθεση δηλαδή να συμμετέχει κάπου στα κοινά για να προσφέρει? Άρα, δεδομένου ότι αυτές οι πελατειακές σχέσεις του πολιτικού με τον κόσμο έχουν κοπεί, και επαναλαμβάνω, ορθώς έχουν κοπεί, δεν υπάρχουν ιδανικά ψηφοδέλτια. Μία προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί συνδυασμοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία της περιφέρειας. Δεν θα παραμείνουμε δηλαδή στους 2, 3, 4 που προερχόντουσαν από κάποιο συγκεκριμένο κομματικό χώρο ή πολιτικό χώρο και κατέβαιναν ως υποψήφιοι. Αυτές οι σημαίες νομίζω ότι έχουν ήδη υποσταλεί και έχει γίνει ήδη η υποστολή τους. Ότι θα κάνει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Δηλαδή θα είναι πολύ πιο ισχυροποιημένο σε σχέση με την προηγούμενη φορά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα είναι ένα κόμμα του 26-27% όπως ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή παίζει ρόλο και αυτό στον κόσμο. Μιχάλη, νομίζω ότι έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, γιατί στην πολιτική είναι πολύ ρευστό το σκηνικό και το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, και πολύ περισσότερο οι φίλοι οι ακροατές που έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς στα κοινά και στην πολιτική, αυτό διαφαίνεται. Όμως, μέχρι τις περιφερειακές εκλογές είναι 1,5 χρόνος υπολείπεται, που 1,5 χρόνος στην κεντρική πολιτική σκηνή ξέρεις ότι μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Με βάση τα δεδομένα του σήμερα, τα πολιτικά δεδομένα του σήμερα, αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα επιχειρήσει να το κάνει, ορθώς θα το κάνει. Αν και πιστεύω ότι σε αυτοδιοικητικό επίπεδο δεν είναι άσχημο πλέον να αναζητηθούν και ευρύτερες συμμαχίες πέρα από τα κλειστά καβούκια, κλειστά κομματικά καβούκια. Στην κυβέρνηση, δηλαδή στην περιφέρεια, μπορεί να έχουμε, υπάρχει τέτοια περίπτωση που είχε ακουστεί ο σενάριο και το γράψουμε βέβαια και επικρίθηκα πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί μου είπαν τι είναι αυτά που γράφεις.
Αλλά όπως γίνεται στην κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και το αντίθετο, θα μπορούσε να υπάρξει και στην περιφέρεια, λέμε, αν ισχυροποιηθεί πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, μια συνεργασία Παπαϊορδανίδη-Δακή ή Δακή-Παπαϊορδανίδη. Κάτι τέτοιο δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου μέχρι στιγμής, ότι υπήρξε έστω, υπάρχει έστω και ένα σενάριο για αυτό το οποίο περιέγραψες πριν. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά όπως προείπαμε, στην πολιτική τίποτα δεν μπορεί να αποκλείεται. Στο επίπεδο τώρα δηλαδή να κατέβει η παράταξη του Παπαϊορδανίδη με την παράταξη του Δακή μαζί, το αποκλείω. Και το δηλώνω ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω και σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί θεωρώ ότι κοροϊδεύουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, αν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά σε περίπτωση... μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις συνθέσεως και συμμετοχής προσώπων με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, οι οποίες θα διεκδικήσουν την περιφέρεια. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά το να σε επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της περιφέρειας να γίνει μια σύμπραξη που το αποκλείω και εκφράζω πάλι την προσωπική μου άποψη έτσι όπως την περιέγραψες πριν, το αποκλείω, φίλε Μιχάλη. Παναγιώτη Θεοδωρίδη, θα ήθελα να πάμε να φύγουμε από το κεφάλαιο περιφέρεια και πάμε στο κεφάλαιο Παναγιώτη Θεοδωρίδη. Υπάρχει περίπτωση ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης να αλλάξει πεδίο μάχης και να κατέβει στο Δήμο στις επόμενες εκλογές? Μιχάλη, ειλικρινά δεν έχω σκεφτεί για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πορεία μου στον χώρο της πολιτικής και τον αυτοδιοικητικό χώρο. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι ποτέ δεν ήμουν αφηγομάχος. Έχω δώσει δύσκολες μάχες και σκληρές και πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι με απέτρεψαν να προβώ σε αυτές τις επιλογές, αλλά δεν τους άκουσα. Δεν λέω ότι μετανιώνω, δεν έχω μετανιώσει. Εξάλλου το σημαντικότερο όλων είναι η μάχη, η προσπάθεια να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και από οποιοδήποτε χώρο και μετερίζει έχεις κληθεί να προσφέρεις, να θεωρείς ότι έχεις βάλει ένα μικρό λιθαράκι όσον αφορά τη δική σου συμμετοχή. Τώρα, δεν σου κρύβω και είναι αλήθεια ότι περιμένω να δω τις εξελίξεις τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για να πάρω τις όποιες αποφάσεις μου, αλλά όλα είναι πιθανά. Οι σχεδιασμοί σου? Σχεδιασμοί όσον αφορά το... Μέχρι στιγμής σου είπα για ένα σενάριο ότι αν ενδέχεται να κατεβεί στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Οι πολίτες γι' αυτό με εξέλεξαν στη Δυτική Μακεδονία. Με το συνδυασμό αρχίζουμε μαζί του Γιάννη Παπαϊορδανίδη. Όταν έλθει η στιγμή, αφού πρώτα συζητήσω με τον επικεφαλής της παράταξης, όποιος και αν είναι αυτός και αν θα κατέβει υπό τη μορφή που υφίσταται σήμερα, θα πάρω τις όποιες αποφάσεις μου, αλλά αυτές πρέπει να είναι πρώτα προϊόν συζήτησης, διαβούλευσης με τους ανθρώπους που ανήκεις στον ίδιο χώρο, στην ίδια ομάδα και αγωνίζεσαι όλο αυτό το διάστημα και προφανώς δεν μπορεί να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση και να ανακοινωθεί μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές. Επομένως θα πράξω αυτό που πρέπει στα πλαίσια του σεβασμού στη βούληση και στην ετοιμιγορία των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που με έχουν τιμήσει επανελειμμένα και θέλω να τους ευχαριστήσω. Εύχομαι να φανώ αντάξιος και στις προσδοκίες τους. Και από εκεί και πέρα θα συζητηθούν όλες οι περιπτώσεις στα ανάλογα όργανα και θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ νωρίς και δεν είναι, αν θέλεις, και αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους συμπολίτες μας. Προς το παρόν συμμετέχουμε, είμαστε περιφερειακοί σύμβουλοι ενεργά μέσα από αυτό το ρόλο τον οποίο μας έχουν αναθέσει οι πολίτες. Έχουμε την άλλη μεγάλη μας αγάπη, τον πολιτισμό που παιδιώθεν ανήκουμε σε αυτόν τον χώρο που δεν σου κρύβω ότι... Με την τροπή που έχουν πάρει η πολιτική, Μιχάλη, τον τελευταίο καιρό, είναι ένα πεδίο έτσι πολύ δημιουργικό, το οποίο με γεμίζει. Το οποίο έχει μόνο χαρές αν θέλεις και όχι πίκρες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό, για τον προσφυγικό, για τον ποντιακό ελληνισμό, για τις παραδόσεις από όπου και αν προέρχονται αυτές. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη είναι και ο πολιτισμός, αλλά... Είσαι και ένα ενεργό στέλεχο στη τηλεόραση του West με τη Μαυροθάλασσα και ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που ο κόσμος περιμένει κάθε Παρασκευή βράδυ να δει την εκπομπή. Ναι, να κάνουμε. Πάμε και... λίγο στον τομέα καλλιτέχνης όμως και πολιτισμός. Και μία διαφήμιση να πούμε, Μιχάλη, ότι την Παρασκευή ξαναξεκινάει η Μαυροθάλασσα.
θα είναι ζωντανά στους δέκτες της τηλεόρασης των τηλεθεατών κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ και σε επανάληψη το Σάββατο το μεσημέρι θα προβάλλεται. Και ήδη αυτή την Παρασκευή, για όσους δεν είχαν τη χαρά και τη δυνατότητα να βρεθούν στην αίθουσα τέχνης στο Δροσουλίδη, στο αφιέρωμα που κάναμε στον κορυφαίο ερμηνευτή της Ποντιακής Μούσας, τον Χρήσανθο Θεοδωρίδη, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, ο Δήμος Κοζάνης με το ΔΥΠΕΘΕ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόης, θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε δύο διαφορετικά μέρη, γιατί ήταν μεγάλη εκδήλωση, την Παρασκευή στις 9 και 4 το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι σε επανάληψη, αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Στη Μαύρο Θάλασσα. Είναι, θέλω να μου πεις λίγο τα συναισθήματά σου για το Χρήσανθο Θεοδωρίδη. Είδα, ήμουν στην εκδήλωση προχθές και πραγματικά σε κάποιες φάσεις συγκινήθηκα πάρα πολύ, Παναγιώτη, και φυσικά θα πρέπει να μου πεις λίγο για αυτόν τον άνθρωπο, μας πεις κάποια λόγια έτσι ως ένδειξη τιμής. Έχετε και το ίδιο επίθετο βέβαια, δεν πιστεύω αυτό, δεν ξέρω αν είστε σόοι κιόλας. Είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω, πολύ μικρός εννοώ καλλιτεχνικά και με οποιαδήποτε ιδιότητα αν θέλεις, Μιχάλη, για το Χρήσανθο Θεοδωρίδη. Ο Χρήσανθος Θεοδωρίδης ήταν ένας ογκόλυθος της ελληνικής μουσικής παράδοσης, όχι μόνο της ποντιακής, που μακάρι να ξαναγεννηθεί ένας τέτοιος, αλλά φαντάζει ως πολύ δύσκολο. Για μας είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποντιακό τραγούδι και με την ποντιακή μουσική κατ' επέκταση. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο στο οποίο διαρκώς αλλιεύουμε και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι με όλη αυτή τη συμπυκνωμένη γνώση, ιστορία και τον πλούτο που μας άφησε, την πλούσια παρακαταθήκη που μας άφησε ο Χρήσανθος μέσα από την τεράστια καλλιτεχνική διαδρομή του. Έτσι, έχει και σχέση με την Κοζάνη, γεννήθηκε εδώ στην Ινόη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έκανε και αυτή, θα ονομαστεί από ό,τι φαίνεται και οι εκδηλώσεις του Συλλόγου θα ονομαστούν με το όνομά του. Και είδα και την αδερφή του ήταν παρούσα στην εκδήλωση, πάρα πολύ έτσι, σημαντικό και συγκινητικό γεγονός. Σε αυτό το τομέα, στον τομέα του πολιτισμού, Παναγιώτη, θεωρείς ότι ως περιοχή είμαστε πίσω και δεν έχουμε τιμήσει αναλόγως τους ανθρώπους που προήλθαν από εδώ και έδωσαν έργο? Μιχάλη, το έχω δηλαδή, πει. Το Χρήσανθο το Θεοδωρίδη, δεν ξέρουν πολύ ότι προέρχεται από την Κοζάνη και αυτό το πράγμα δεν είναι. Πολλούς άμα τους ρωτήσεις, τον γνωρίζουν ως όνομα, ως Χρήσανθο, αλλά εγώ προσωπικά, παραδείγματος χάρη, δεν ήξερα ότι προέρχεται από την Κοζάνη πριν από λίγα χρόνια. Το είχα πει και σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία συμμετέχα ως καλεσμένος και κάπου παρεξηγήθηκα ότι πολιτισμός με άδειο στομάχι δεν γίνεται. Βεβαίως έχουν γίνει πολύ σημαντικές δημιουργίες καλλιτεχνικές σε πολύ δύσκολες περιόδους της ζωής, είτε πολιτικά είτε κοινωνικά είτε οικονομικά, και είχαμε σπουδαία έργα, αλλά αυτά ήταν απόρρια της έμπνευσης και της δημιουργίας συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Θέλω να πω το εξής, ότι στο κοινό, στον κόσμο, δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για συμμετοχή εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Είναι μια διέξοδος ο πολιτισμός, αλλά κάπου έχουν κουράσει τα τετριμένα και τα ίδια και τα ίδια. Ο κόσμος θέλει να δει και κάτι διαφορετικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτόν τον προσανατολισμό, πρέπει να στραφούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε και βάζουμε το μικρό μας λιθαράκι που ανήκουμε στο χώρο και στο πεδίο του πολιτισμού. Και το έχω πει και άλλες φορές ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και πρέπει να δούμε και τη δυναμική που μπορεί να προσδώσει στην οικονομία του τόπου. Δηλαδή έχει τύχει και στην περιοχή μας και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας να έχουν διοργανωθεί γεγονότα μεγάλα, τα οποία να αποτελέσουν πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες ανά την Ελλάδα. Πού να πρώτα να φερθούμε? Όπως το 10. Στην Κοζανίδικη μεγάλη Αποκριά, η οποία έχει γιγαντωθεί το τελευταίο χρόνο, στα Πρέσπια, στην εκδήλωση τη μεγάλη του Δήμου, στη μία και μοναδική φορά που λειτουργήσε το κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης με το Πανελλαδικό Φεστιβάλ των Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, που 4.000 κόσμος σύν με 1.500 χορευτές βρέθηκαν στην Κοζάνη. Σε πληροφορώ, Μιχάλη, ότι δεν υπήρχε κλίνη σε ακτίνα, ακόμη και στην Νεανή, κάποια ξενοδοχεία, κάποιες ξενώνες που υπάρχουν, δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη. Θυμάμαι αυτό και τι κόσμο είχε, και μάλιστα την παρουσίασή σου θυμάμαι εκείνη τη μέρα που ήσουν πρωταγωνιστής της εκδήλωσης. Σκέφτεσαι να πάρεις πρωτοβουλίες, Παναγιώτη Θεοδωρίδη, για κάτι ανάλογο στο μέλλον?
Πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα και είναι καλό να γίνονται. Μιχάλη, καταρχήν να πούμε κάτι για να μην παρεξηγηθούμε. Οι προσπάθειες είναι συλλογικές. Τώρα, το αν τυχαίνει κάποιος να είναι παρουσιαστής ή να έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, είναι ίσονος σημασίας μπροστά στο συλλογικό και στο μείζον που είναι η διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων, που για να πετύχουν προαπαιτείται συμμετοχή πολλών ανθρώπων και συλλογικών διεργασιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά ενεργά πρωτοβάθμια πολιτισμικά κύτταρα στην περιοχή μας, τα οποία προσπαθούν και παράγουν έργο, αλλά ανέκαθεν, τόσο στον ποντιακό ελληνισμό, αλλά όσο και στην ελληνική παράδοση, αν θέλεις, ο ελληνικός πολιτισμός και οι παραδόσεις μας ζούσαν και ανέπνεαν, επειδή στηριζόντουσαν στις αυθόρμητες πρωτοβουλίες και δράσεις μεμονωμένων ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Όλοι βεβαίως έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια και στις όποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και ούτω καθεξής, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι με τη συμμετοχή του απλού ανθρώπου, του συμπολίτη μας, παίρνουν σάρκα και οστά και γιγαντώνονται όλα αυτά που γίνεται. Την καλύτερη δυνατή οργάνωση να έχει σε μια εκδήλωση μεγάλη, αν δεν υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, δεν θα έχει αυτή την επιτυχία. Και ο κόσμος μεμονωμένα πολιτιστικά, επειδή το έχω εισπράξει και από τις συνεντεύξεις μέσα από τη Μαύρο Θάλασσα, από την τριβή, από την σχέση με τους, που έχει αναπτυχθεί με πολλούς συμπολίτες στη Δυτική Μακεδονία, και ένα τεράστιο πλούτο που μπορεί να το διοχετεύσει. Αρκεί να υπάρχει ένα σοβαρός σχεδιασμός για τον πολιτισμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμός, και να υπάρξει μια εξωστρέφεια που θα βοηθήσει τον τόπο και θα αφήσει και μια δραχμή στον τόπο για να τονωθεί η πραγματική οικονομία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Μάλιστα, πολύ έτσι σημαντικές και πολύ έτσι στοχευμένες οι τοποθετήσεις σου, Παναγιώτη Θοδωρίδη, σε αυτό το βασικό κομμάτι του πολιτισμού, γιατί εγώ το θεωρώ από τα βασικότερα, δηλαδή από ουσιαστικά τον βασικό πυλώνα, έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες του μιας κοινωνίας, για να στηριχθεί μια κοινωνία, και βεβαίως και ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει και γέφυρα για την παράδοση και γέφυρα και για τη συνέχιση του έθνους και του γένους. Τι πιστεύεις από εδώ και πέρα, τι νομίζεις ότι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, και ως περιφερειακός σύμβουλος θα ήθελα να σου πω, να μου πεις έτσι λίγο σε επίπεδο πολιτιστικό, θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια, δηλαδή μια συνένωση όλων των συλλόγων, να γίνει μια ομοσπονδία για να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ως Δυτική Μακεδονία και να προσελκύσουμε έτσι κόσμο, και βεβαίως να γίνουν μεγάλες εκδηλώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο ομογένειας. Βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγες εβδομάδες και μου λένε πολλοί ότι δεν έρχονται πολλοί καλλιτέχνες. Δηλαδή, εκείνη τη μέρα που ήμουν εγώ στη Νέα Υόρκη ήταν ο Μαζονάκης εκεί πέρα και λέει: θα θέλαμε να έρχονται και καλλιτέχνες με παραδοσιακή απήχηση, που να πληρώνουν τραγούδια στον Ποντιακά να τραγουδάνε. Μου είχαν πει ότι θέλουμε να ακούσουμε. Ένας ομογενής μου είχε πει: έχω χρόνια να ακούσω τραγούδια υπηρώτικα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ζωντανά. Εσύ τι λες γι' αυτό? Πρέπει να γίνει κάτι ομαδικό εδώ στη Δυτική Μακεδονία, κάτι συσπηρωμένο, συλλογικό, σε στήλ ομοσπονδίας, για να το βγάλουμε και προς τα έξω? Καταρχήν, όσον αφορά την πολιτική διάσταση αυτού που περιέγραψες, επανειλημμένα έχουν κατατεθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στην Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης, η οποία άπτεται και ζητημάτων του πολιτισμού, θέσεις και προτάσεις του συνδυασμού που αφορούν αυτή την κατεύθυνση και οι οποίες δεν είναι και εκ του παρόντος να αναφερθούν, διότι θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο, και καλό είναι όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις να υπάρχει και ο αντίλογος για να ακούγεται και η διαφορετικότητα της άποψης. Ο πολιτισμός και γενικά, μάλλον να μην μιλήσουμε για τον πολιτισμό γιατί είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια, Μιχάλη. Για μένα πολιτισμός είναι και να μπορεί ένα άτομο με κινητική αναπηρία να κινείται με αξιοπρέπεια στην πόλη του, το οποίο δεν υφίσταται στην Κοζάνη μας σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι χοροί και τα τραγούδια, είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια. Όσον αφορά να το εξειδικεύσουμε στο κομμάτι της παράδοσης και γενικά της παραδοσιακής μουσικής,
είναι αλήθεια ότι δεν πουλάει τόσο η παραδοσιακή μουσική. Και δεν πουλάει τόσο γιατί αν εξαιρέσεις 3-4 προσπάθειες περιφερειακών μέσων τηλεοπτικών, οι οποίες εντάσσουν στο τηλεοπτικό τους πρόγραμμα εκπομπές που έχουν να κάνουν με την παράδοση, αξιόλογες ανά την επικράτεια αν θέλεις, άντε ας είναι 6 ή 7, στα ιδιωτικά κανάλια δεν υπάρχει καμία απολύτως, στα μεγάλα, στους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, καμία απολύτως προβολή, με εξαίρεση την ΕΡΤ, η οποία είναι και υποχρεωμένη να το πράττει, και ιδιαίτερα την ελληνική τηλεόραση 3, που το κάνει έτσι αρκετές φορές και πολύ πετυχημένα. Στα μεγάλα ιδιωτικά όμως μέσα η παράδοση δεν πουλάει και δεν παίζεται. Συγγνώμη για την έκφραση, ωραία, ακούστε και λίγο βαριά, είναι και πρωί, βάλτε και τούτα αν θέλετε, πρέπει να είναι